Το καμάρι του Ηρακλείου ήταν ξενία. Καταλήψανε γρήγορα και ρήμαξε και πήγε στη δουλειά του. Τέτοιο πράγμα να κάθεται έτσι. Πρέπει να είναι ένα στολίδι το οποίο είναι αναξιοποίητη χρόνια. Παράζει καρδιά μου με την εικόνα αυτή την οποία βλέπω. Ο χρόνος πάγωσε σε εκείνο το τελευταίο καλοκαίρι. Ίδιοι χώροι, ίδια αντικείμενα, παραδομένα στη φθορά. Στην υποδοχή το τηλέφωνο παραμένει στη θέση του. Στον τοίχο η τελευταία θεώρηση του ΕΟΤ. Κλειδιά πεταμένα στο έδαφος, έπιπλα και εξοπλισμός διασκορπισμένα. Πάρα πολύ ωραίο ήταν, ναι. Το καμάρι του Ηρακλείου ήταν το ξενία. Καταλήψανε γρήγορα και ρήμαξε και πήγε στη δουλειά του. Το μολάραν έτσι και είναι αμαρτία. Τέτοιο πράγμα να κάθεται έτσι. Αποδεικνύοντας στην πράξη πως μόνο οι αποφάσεις και οι τίτλοι δεν αρκούν, το διατηρηταίο από πέρυσι μνημείο παραμένει απροστάτευτο απέναντι στην άνηση μάχη με το χρόνο και την εγκατάλειψη. Ό,τι έχει απομείνει, δύσκολα θα παραμείνει για πολύ ακόμη όρθιο. Το παλιό μοτέλ με τη σφραγίδα του κορυφαίου Έλληνα αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη συγκεντρώνει πλέον μόνο ανθρώπους του περιθωρίου και οι ντόπιοι, όπως με πίκρα λένε, δεν τολμούν καν να πλησιάσουν. Κάνουν βουντούκι, κάνουν διάφορα πράγματα. Έχετε δει αυτό με τα μάτια σας? Ναι, φοβάσαι να πας τη νύχτα. Καμένα ζώα? Ναι. Σκυλιά, γατιά, και τα θάβουν μετά, τα τυλάνε και τα θάβουν που βρούνε. Εδώ μεταξύ, εκτός που αυτό είναι όλοι οι ναρκωμανείς. Του είπα είναι κατά δραματική. Εδώ έχουμε τέλος με φρίξη. Μανίκια, περιοργή και χασικλίδες και εσύ που μου είπες και τι και και. Παράζει καρδιά μου με την εικόνα αυτή την οποία βλέπω. Διότι εδώ είναι πραγματικά ο πλούτος της χώρας μας που υπάρχει και δυστυχώς είναι στα αζήτητα. Το 1978 ο Γιώργος Μπαμιεδάκης, πολιτευτής σήμερα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, δούλεψε στο ξενοδοχείο ως ναυαγοσώστης. Ήταν σε όλα μπροστά, όπως θυμάται, από το άκρος εξοπλισμένο ιατρείο του με νοσοκόμα μέχρι τα απαραίτητα μέσα για άμεση αντιμετώπιση θαλάσσιας ρήπανσης. Ήταν οι καλές εποχές του τουρισμού, ήταν στην ανάπτυξη του τουρισμού. Δεν υπήρχαν ομπρέλες, δεν υπήρχαν ξαπλώστρες, δεν υπήρχε τίποτα. Εγώ έχω κουβαλήσει την αλαφρόπετρα που είσαι στο απάνω για μόνωση που κάνανε. Εκτός που ήταν ένας και ένας, καλοί πελάτες, αφήνανε μπουρμπάρ στο προσωπικό. Τουρισμός, ο κόσμος, συνήθι να πούμε, κατάλαβες, ωραίο πράγμα. Παραπάνω ερημιά. Περίπου 5 χρόνια πριν, ο πολιτικός μηχανικός και αντιδήμαρχος σήμερα πολεοδομίας Μανώλης Βασιλάκης προχώρησε σε αυτοψία και συνέταξε τεχνική έκθεση που αποτύπωνε τον κίνδυνο. Το 95% από τις 240 εξωτερικές κολόνες ακροβατούν κυριολεκτικά. Σε περίπτωση σεισμού δεν θα αντέξει και αν παραμείνει για πολύ ακόμη στην εγκατάλειψη, η καταρρευσή του είναι προδιαγεγραμμένη χωρίς αφορμή. Να είναι ένα στολίδι το οποίο είναι αναξιοποίητη χρόνια. Ρίξτε στην ομορφιά που έχει, από εκεί και πέρα πέστε μου εσείς αν έχει κι άλλος κόσμος τέτοια ομορφιά. Τι και αν τον περασμένο Μάιο το μοτέλ ξενία του Καρτερού κηρύχθηκε διατηρηταίο μνημείο. Από τότε μέχρι σήμερα τίποτε δεν έχει αλλάξει. Υπουργείο Πολιτισμού και Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων του Δημοσίου, στην οποία και ανήκει, αδιαφορούν όσο ο χρόνος απειλεί το αρχιτεκτονικό αυτό στολίδι.